υπάρχει εκείνος ο Αμβρόσιος, ο οποίος μας καταράστηκε εμάς. Άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού, και είπε ο κύριος Αμβρόσιος, της Κορίνθου είναι. Κάπου εκεί κάτω, τέλος πάντων, λέει όσοι φάγανε κρέας Μεγάλη Παρασκευή να αρρωστήσουν, να κάνουν ένα ράνο. Για λεπτά να πω δύο κουβέντες. Δεν ξέρω, από τον Αμβρόσιο δύο κουβέντες. Εμείς δεν πιστεύουμε, κύριε Αμβρόσιε. Εμείς, επειδή κάνουμε και ειδική διατροφή, φάγαμε λίγο κοτόπουλο ψητό με λαχανικά τη Μεγάλη Παρασκευή. Αν πρέπει να πεθάνουμε από το... ή να βγάλουμε καρκίνο κτλ. Σου εύχομαι λοιπόν, Αμβρόσιε, να ψοφάς και να μην βγαίνει η ψυχή σου. Σου εύχομαι να ψοφάσει και να μην βγαίνει η ψυχή σου. Τι είπε ο Αμβρόσιος? Δεν ξέρω τι είπε. Εγώ δεν συμφωνώ τώρα. Δεν είναι αυτό μια βλακία. Να να είναι να βγει η ψυχή σου, να έχει τέτοιου πόνου. Και να μην βγαίνει. Να βγαίνει από τη μύτη και να μπαίνει μέσα πάλι. Να βγαίνει από τα αυτιά η ψυχή και να μπαίνει μέσα. Σταμάτα, ρε. Τι είπε, ρε. Αυτό έχω να σου πω εγώ, Αμβρόσιε. Εντάξει. Σκοτώνατε τους άλλους, τους δεδοκαθεριστές, πριν πόσα χρόνια, όταν δεν ήταν με τον Χριστό. Έτσι είναι οι χριστιανοί. Συνεχίζει την παράδοση. Σταυροφορίες και ιστορίες. Δεν τρέπεσαι λίγο? Εμείς που φάγαμε κρέας Μεγάλη Παρασκευή, εσείς δεν τρώτε κρέας? Κρέας δεν τρώτε? Ψημένο και ομό, εσείς? Άντε, μπράβο. Daily way λοιπόν. Μπορείτε να. Γιατί να φάω μήνυση? Γιατί να φάω μήνυση, ρε? Επειδή εύχομαι. Αυτός έφαγε μήνυση. Αυτός είναι ο Αμβρόσιος. Και εγώ μόνο Απτόπουλος. Καλά, λοιπόν. Τι είπε, δεν μου είπε. Σόπα, ρε. Ο Αμβρόσιος, ρε παιδάκι μου, στο κήρυγμά του, ναι, είπε να πεθάνουν όσοι φάγανε κρέας Μεγάλη Παρασκευή. Κακός. Να προσπαθείς να πεθάνεις και να μην σου βγαίνει η ψυχή, ρε. Ξέρεις τι είναι αυτό? Και το να μην μπορεί να πεθάνει. Πάντως, αν είδατε το βίντεο, πιστοί από κάτω το κράξαν, έτσι. Εγώ τον πλάκωνα, ρε. Έφαγε κράξιμο από τον πλάκωνα. Θα τον πλάκωνα εγώ, ρε. Αλλά. Σταμάτα λίγο, σταμάτα. Δεν έχει άλλα. Δεν έχει άλλα. Τέρμα αυτοί όλοι. Τέρμα. Ποιοι? Πάρα. Αυτοί εδώ που είναι κακοί άνθρωποι. Τέρμα.